ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2013 κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το πρωί της Πέμπτης. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στα τραγικά οικονομικά δεδομένα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης προϊόν της μνημονιακής λογικής και των περικοπών που επιβάλλει. Επανειλημμένα έχουμε μιλήσει για την ανάγκη θωράκισης των περιφερειών για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά τους, αλλά δυστυχώς φωνή βόντος εν τη ερήμου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα προχωρήσουμε και θα λειτουργήσουμε στο μέτρο του δυνατού προς όφελος των πολιτών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτά δήλωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Διονύσης Ψωμιάδης. Από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο εισηγητής του προϋπολογισμού, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλκιβιάδης Νουσικύρου, τόνισε ότι ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας και ανάγκης που προσαρμόζεται στην περιορισμένη χρηματοδότηση από την πολιτεία. Ο κ. Νουσικύρου πρότεινε στο πλαίσιο των αλλαγών των δομών στην τοπική αυτοδιοίκηση να τροποποιηθεί ο τρόπος σύνταξης του προϋπολογισμού με δυνατότητα άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης, ο εισηγητής του προϋπολογισμού τόνισε ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ΕΝΠΕ στην κατεύθυνση απόδοσης των θεσμοθετημένων πόρων από την κυβέρνηση του ΣΟΤΑ. Ο κ. Νουσικύρου παρουσίασε αναλυτικά τους βασικούς άξονες και τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2013, σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 84.046.391 ευρώ και 79 λεπτών, το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 139.905.760,52 ευρώ, ενώ το προβλεπόμενο ταμιακό υπόλοιπο έτους 2012 ανέρχεται στο ποσό των 55.800.000 59.368,73 ευρώ.